Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Πέμπτη σήμερα, 1η Μαρτίου, παρακολουθείτε το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel κοντά σας με όλα τα γεγονότα της Ακίνθου και των υπολείπων νησιών της περιφέρειάς μας. Σοβαρά προβλήματα έχουν εντοπιστεί στην προβλήτα πρόσδεσης κουραζιερόπλοιων που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του μόλου Αγίου Νικολάου, ενώ τμήμα της γέφυρας του Αγίου Χαραλάμπου στην πόλη έχει κλείσει από τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Στην κατάσταση που επικρατεί με τις συγκεκριμένες υποδομές του νησιού, αναφέρεται στο σημερινό της πρωτοσέλιδο θέμα η ημέρα. Η Ζάκυνθος εξακολουθεί να πληρώνει τα λάθη, την αδιαφορία των προηγούμενων αρχών που τη διοίκησαν, οι οποίες δεν έκαναν ούτε το ελάχιστο, δηλαδή τον προγραμματισμό και τη σύνταξη μελετών σημαντικών έργων υποδομής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμερα εναλλακτική λύση, αλλά να καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σφάλματα πολιτικής διαχείρισης 20ετίας, σημειώνει μεταξύ άλλων στο σημερινό της πρώτο θέμα ημέρα της Ζάκυνθος, αναφερόμενη στην κατάσταση που επικρατεί με τα προβλήματα πρόσδεσης κουραζιερόπλοιων στο λιμάνι αλλά και τη γέφυρα Αγίου Χαραλάμπους. Όπως τονίζει στο ρεπορτάζ της, η Διάνα Χαϊκάλη, πρόκειται για έργα τα οποία έχουν απασχολήσει πολλές φορές την επικαιρότητα εξαιτίας του γεγονότος ότι παρουσιάζουν σημαντική διάβρωση και έχουν καταστεί επικίνδυνα. Μεγάλη έλλειψη προσωπικού αντιμετωπίζει το υποκατάστημα του ΙΚΑ στη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων σχεδόν σε καθημερινή βάση. Στο Ίδρυμα θα έπρεπε να εργάζονται περίπου 30 άτομα και σήμερα είναι 17, σε ό,τι αφορά το διοικητικό προσωπικό, ενώ ελλείψεις υπάρχουν και σε γιατρούς για την κάλυψη των υγειονομικών υπηρεσιών. Το αδιαχώρητο γίνεται καθημερινά στις υπηρεσίες του υποκαταστήματος του ΙΚΑ στη Ζάκυνθο λόγω του όγκου των ασφαλισμένων που ζητούν να εξυπηρετηθούν και της μεγάλης έλλειψης προσωπικού που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Ιδιαίτερα στη θεώρηση των βιβλιαρίων, η ουρά καθημερινά είναι τεράστια, ενώ όπως αναφέρουν οι ασφαλισμένοι, αναγκάζονται να πηγαίνουν 2 και 3 φορές στο υποκατάστημα, περιμένοντας κάθε φορά με τις ώρες από πολύ νωρίς το πρωί. Ταυτόχρονα ζητείται ενίσχυση του Ιδρύματος με προσωπικό. Κόσμος. Λείπουν, έχουν και είναι σε άδεια. Τι σας είπανε? Ότι λέει θα εξυπηρετηθούν, όχι όλοι όμως. Εσείς? Ήρθα και χθες, έρχομαι και σήμερα, προλάβονται. Τι να κάνουμε? Τι σας λένε εδώ από τις υπηρεσίες? Δεν ρώτησαν την υπηρεσία. Η υπηρεσία, τι θα κάνει η υπηρεσία, μα δεν έχει υπαλλήλους. Για θεώρηση βιβλιαρίου, ε? Ναι, ναι, ναι. Πόσο καιρό είναι αθεώρητο? Όχι, δεν είναι. Το 28 έληξε χθες και θέλει ανανέωση. Από το πρωί? Πρωί. Ναι. Δεν βλέπετε. 220 πια. Αύριο πάλι θα μας διώξουν. Να μείνουμε στα θέματα που απασχολούν το Ίδρυμα, καθώς συνεχίζεται η καταγραφή των ατόμων με αναπηρία από το ΚΕΠΑ του ΙΚΑ Ζακύνθου. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 260 άτομα, ωστόσο έχει καθυστερήσει σημαντικά η εξέτασή τους από τις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Υγείας. Κανονικά λειτουργεί από την αρχή του χρόνου το Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίηση Αναπηρίας μετά από τα δοκιμαστικά που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 2011. Μέχρι και σήμερα έχουν καταθέσει τους φακέλους τους για έλεγχο 260 άτομα στη Ζάκυνθο από διάφορες κατηγορίες αναπηρίας. Ωστόσο, πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με τις εξετάσεις των συγκεκριμένων, εφόσον δεν έχουν συσταθεί ακόμη οι αρμόδιες επιτροπές που θα πραγματοποιήσουν τους υγειονομικούς ελέγχους στη Ζάκυνθο. Μέχρι τώρα που έχουμε παραλάβει περίπου 260 φακέλους, δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα. Πρόβλημα τώρα έχει αρχίσει να εντοπίζεται στο ότι ήδη ο χρόνος, το δίμηνο δηλαδή που έχει παρέλθει, πιέζει τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν ασφαλιστικά δικαιώματα μέσα από την πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας και υπάρχει πλέον η ανάγκη να συσταθούν γρήγορα οι επιτροπές για να αποδώσουν το ποσοστό αναπηρίας στον κάθε δικαιούχο. Διάρρηξη σημειώθηκε στο Μαράσιλιο Δημοτικό Μέγαρο, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Κερκυραίων, από όπου αφαιρέθηκαν 2 χρηματοκιβώτια που περιείχαν το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ, διάφορα μπλοκ τραπεζικών επιταγών και μικρό χρηματικό ποσό σε κέρματα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Άλκη Κοσκινά από την Κέρκυρα και το Κορφού Channel. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργίδα, καλησπέρα και σε όλη τη Ζάκυνθο. Πράγματι, όπως τα είπες και εσύ, είναι μια πρωτοφανής πραγματικά υπόθεση, μια υπόθεση που έχει προβληματίσει σε μεγάλο βαθμό την τοπική κοινωνία. Να πούμε ότι σήμερα δεν έχουμε κάτι νεότερο, καθώς συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για αυτή την πραγματικά περίεργη υπόθεση. Να πούμε ότι είχαμε μια παρέμβαση από τον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών, τον κύριο Ερωτόκριτο Καρύδη. Αναφέρθηκε κυρίως στο θέμα της μη φύλαξης του κτηρίου.
Να πούμε, Γεωργία, ότι είναι αυτό ένα μεγάλο θέμα, γιατί προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Καθώς το Μαράσιο Μέγαρο, η καρδιά, θα λέγαμε, του Δήμου, δεν είχε σύστημα συναγερμού ούτε κάποια άλλη φύλαξη. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε δρυμία κριτική στην Δημοτική Αρχή για την επιβολή των τελών καθαριότητας, καταγγέλλοντας όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επανακαταμέτρηση, αλλά και τον τρόπο που λήφθηκε η απόφαση διαμέσου του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την συμπαράστασή του στον δημοτικό υπάλληλο Διονύση Συνετό και την έγγραφη καταγγελία του περί των όσων υποστηρίζει για το τμήμα μεταναστών και αλλοδαπών του τέως Δήμου Αρκαδίων. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή για την επιβολή των τελών καθαριότητας και τον επανακαθορισμό τους άσκησε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης. Είναι μια ξετσίποτη, ληστρική, φορομπηχτική, παράνομη και ανήθικη επίθεση την οποία μεθοδεύει ο Δήμαρχος κύριος Μποζίκης με μια συμπεριφορά χαμηλόβαθμου υπαλληλίσκου της Τρόικας και των Μνημονίων, το έργο της επανακαταμέτρησης των τετραγωνικών ανατέθηκε παράνομα μετά από κατάτμισή του σε τρία μικρότερα έργα αξίας 20.000 ευρώ το καθένα, σε τρεις εταιρείες αντίστοιχα, οι οποίες, ηρίστον παρόγοντο, διαφημίζονται σε κοινό site στο ίντερνετ. Ο πρώην ομάρχης Ακίνθου, Δημήτρης Καμνάκης, σχολίασε στο Ionian Channel τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις τόσο σε πανελλαδικό όσο και τοπικό επίπεδο. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι πως, σχολιάζοντας την παρέτηση του πρώην βουλευτή Ακίνθου, Δημήτρη Βαρβαρίγου, έκανε λόγο για λεβενδιά και πολιτική υπευθυνότητα. Θέση για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που αφορούν τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία Λαός, την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ και τη στάση των βουλευτών κατά τη ψήφιση στη Βουλή της Νέας Δανειακής Σύμβασης, έλαβε ο πρώην ομάρχης Ακίνθου και βουλευτής Αχαΐας Δημήτρης Καμνάκης, ο οποίος έχει διατελέσει και διοικητής του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων και Περιφερειάρχης Υπήρου. Ο κ. Καμνάκης, όσον αφορά την ανάδειξη νέου Προέδρου στο κόμμα στις 18 Μαρτίου, τόνισε πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αναδειχθεί μια προσωπικότητα που να εμπνέει. Κρίνω ότι ήταν αναγκαία να γίνει, έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα για να αποφευθεί η κατρακύλα και αν θέλετε και η δυσφήμιση ενός κινήματος που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον διεθνή χώρο με την παρουσία και την ηγεσία, από την ηγεσία του Αντρέα του Παπανδρέου, ο οποίος φράγησε θετικά την πορεία του σοσιαλισμού τον οποίο οι επόμενοι δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στο επίπεδο, δεν μπόρεσαν αυτή την έννοια να την κρατήσουν σε ένα υψηλό επίπεδο. Νέες μειώσεις που θα φτάνουν έως και το 10% αναμένονται στους μισθούς των αστυνομικών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ότι γνωρίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακίνθου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του κλάδου με διάφορες μορφές, προκειμένου, όπως τονίζεται, να μπει φρένο στα μέτρα που καταρακώνουν την κοινωνία. Νέες κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν στην Αθήνα αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί με αφορμή και τα τελευταία μέτρα που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση. Όπως έγινε γνωστό από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακίνθου, παρά τα υπομνήματα που δόθηκαν στους εκπροσώπους της πολιτείας, απαντήσεις στα προβλήματα που τους ανέφεραν δεν δόθηκαν, ενώ φαίνεται ότι έρχονται και νέες μειώσεις στους μισθούς των αστυνομικών που θα φτάνουν έως το 10%. Πραγματοποίησαμε μία πορεία, μία διαμαρτυρία από την πλατεία Κολοκοτρώνη. Και συνεχεία και κατευθυνθήκαμε στη Βουλή, όπου εκεί επιδώσαμε ένα ψήφισμα. Ένα ψήφισμα στο οποίο περιέχει και τις αγωνίες της αστυνομίας, των αστυνομικών υπαλλήλων και γενικά της κοινωνίας, η οποία έχει πολλά διέξοδα, τις έχουν δημιουργήσει πολλά έξοδα οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα και με ήττα και βλέπουμε ότι το βαρέντι πλέον δεν έχει πάτο και δεν ξέρουμε πού μας οδηγούν. Σεμινάριο με θέμα την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο. Σεμινάριο με θέμα την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή και το Σάββατο στις εγκαταστάσεις του το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με τη συνεργασία του Συνδέσμου Καθαριότητας, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου. Στα πλαίσια των δράσεων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το
πρόγραμμά του και λόγω της μεγάλης ανάγκης ευαισθητοποίησης και γνώσης του θέματος της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης στο κοινό της Ακίνθου και στους εκπαιδευτικούς, έχει προγραμματίσει αύριο 2 του Μαρτίου και 3, Παρασκευή και Σάββατο, ένα διήμερο σεμινάριο όσον αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στις αίθουσες του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μέτρα προκειμένου να επαναλειτουργήσει το κλειστό γυμναστήριο του πρώην Εθνικού Σταδίου σκέφτεται να πάρει ο Δήμος Ακινθίων. Παρά την εγκατάλειψη του κτηρίου, στόχος που έχει τεθεί από τη Δημοτική Αρχή είναι η επαναλειτουργία του ως προπονητηρίου, αφού πρώτα κριθεί ότι δεν είναι καταδαφιστέο. Πίσω μου ακριβώς βρίσκεται το πρώην Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο και ενήν δημοτικό, η λειτουργία του οποίου έχει σταματήσει από τους σεισμούς του 2006 και μετά. Η κατάσταση του κτηρίου, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει, είναι τραγική. Ένα κτίριο που κάποτε έσφιζε από ζωή, σήμερα είναι εγκαταλειμμένο στην τύχη του. Αν και είχε ζητηθεί η κατεδάφισή του, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα, ενώ άλλοι λένε ότι το κτίριο μπορεί να συντηρηθεί και να λειτουργήσει. Ωστόσο, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα μόνο προβλήματα δημιουργεί και σίγουρα πολύ περισσότερα έξοδα από την κατεδάφιση και την ανέγερση ενός νέου κτιρίου. Η κατάσταση που επικρατεί στο γυμναστήριο είναι απελπιστική. Την ώρα που δεν υπάρχει διαθέσιμος κλειστός χώρος πέρα από το γυμναστήριο του Λυκείου της Παναγούλας για αγώνες μπάσκετ και βόλεϊ ή για την πραγματοποίηση άλλων αγωνισμάτων και αθλημάτων, το παρκέτ στο πρώην Εθνικό Γυμναστήριο έχει μισοξυλωθεί. Οι πόρτες είναι διάπλατες και μπορεί ο καθένας να εισέλθει εντός του χώρου, γι' αυτό και υπάρχουν διάσπαρτες ακαθαρσίες. Ενώ περισσότερα από τα τζάμια έχουν σπάσει. Τα αποδυτήρια είναι σε άθλια κατάσταση, ενώ δεν λειτουργούν οι τουαλέτες, τα ντους και το μίνι μπαρ που υπήρχε στο χώρο. Η διάδρομη είναι γεμάτη από άχρηστα στρώματα και τη χαρά των αγώνων που πραγματοποιούνταν εκεί έχει αντικαταστήσει μια μεγάλη θλίψη και ένα μεγάλο γιατί να καταντήσει έτσι ένα τόσο χρήσιμο κτίριο. Την ίδια ώρα, πάντως, η Δημοτική Αρχή αισιοδοξεί ότι ο χώρος μπορεί να επισκευαστεί, λόγος για τον οποίο έχουν διατεθεί 100.000 ευρώ από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Πρέπει αυτός ο χώρος, γιατί είναι πραγματικά ένας χώρος που μπορεί να αξιοποιηθεί εάν και εφόσον δεν είναι για κατεδάφιση και να λύσει πολλά προβλήματα. Η πρόθεση και η διάθεση της τοπικής δημοτικής αρχής είναι καταρχήν να δούμε αν είναι στατικά το κτίριο επαρκές, δεν είναι δηλαδή για κατεδάφιση και κατά δεύτερο λόγο να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Αύριο μαζί με την ημέρα κυκλοφορεί το περιοδικό Στιγμές με εκατοντάδες φωτογραφίες από την καρναβαλική παρέλαση της Κυριακής και από τις καρναβαλικές νυχτερινές εξόδους. Παράλληλα διαβάστε την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο μοναδικός στο είδος του DJ Γιώργος Σιράς. Σε αυτό το τεύχος μην χάσετε το αφιέρωμα στη μόδα και στα καλύτερα κομμάτια της αγοράς. Συμβουλές για ομορφιά και υγεία. Οι μόνιμες και αγαπημένες στήλες του περιοδικού και αυτή την Παρασκευή μαζί με τις Στιγμές όλα τα τηλέφωνα delivery για καφέ, φαγητό και snack.